αποκτά άλλη αξία η ζωή. Επαναπροσδιορίζεις τη ζωή σου. Η γη έφυγε κάτω από τα πόδια, ο φόβος με κυρίεψε. Θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου, που μπορεί να είναι το μοναδικό πράγμα που με έχει λυγίσει, είναι ότι μία φορά μου είπε, κλείσε την πόρτα του δωματίου μου, ήταν ξαπλωμένη, γιατί θέλω να κάνω κάτι. Μετά που μπήκα μέσα, της λέω, τι έκανες, όση ώρα έλειπα. Είχα κλείσει τα μάτια μου και χόρευα και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορείς να δεις με τα δικά μου μάτια, να δεις πόσο ωραία χορεύω. Αυτό μου είχε πει. Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικό αυτό που ακούμε. Τι νιώθετε βλέποντας αυτές τις εικόνες? Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά, μία λέξη μόνο. Αθάνατη. Τώρα θα με κάνετε να κλάψω. Τι θα θέλατε να πω? Ότι χάρη σε αυτόν τα έχω τα κοριτσάκια. Γιατί αυτός με στήριξε και με στήριξε πάντα. Χωρίς τον άνδρα μου δεν θα τα είχα. Είμαι σίγουρη γι' αυτόν και τον ευχαριστώ πολύ. Έπεσε με τρομερή ταχύτητα πάνω στα παιδιά, όπου όλοι οι γιατροί μας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόλαβαν να καταλάβουν καν τα παιδιά τίποτα, γιατί η αγωνία μας ήταν αν πρόλαβαν αυτά τα παιδιά να πούνε μαμά. Δεν πρόλαβαν ούτε καν να καταλάβουν. Η ζωή πάει μπροστά. Κουβαλώντας όμως πάντοτε στην ψυχή σας και στην καρδιά σας το μικρό Μανώλη. Εννοείται. Αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, μα ποτέ, μέχρι να κλείσω το μάτι τα δικά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατανοούμε τη συγκίνησή σας, δεν είναι λίγο. Συγγνώμη. Τι θα θέλατε να πείτε στους γονείς σας που σήμερα πάλεψαν, στερήθηκαν, άλλαξαν την καθημερινότητά τους για να έχετε εσείς μία ζωή πολύ καλύτερη? Τι μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε? Τους ευχαριστώ πολύ και έχουν ένα μεγάλο μερίδιο εκεί που έφτασα εγώ. Δηλαδή, ειδικά ο πατέρας μου που ήταν πολύ σκληρός με μένα, έπαιζε αυτό το ρόλο, γιατί πάντα για να πετύχεις αυτό το σκοπό πρέπει ο ένας γονιός να παίζει τον κακό. Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ο πατέρας μου στις επιτυχίες που έχω κάνει και στον αθλητισμό και στην κοινωνική μου ζωή. Ένα μήνυμα μέσα από την καρδιά μου θέλω να δώσω στις οικογένειες αυτές είναι να βγάζουν τα παιδιά τους, να τα βγάζουν έξω από το σπίτι τους, να τα βοηθάνε να σπουδάζουν, να έχουν μετά μια αυτόνομη διαβίωση. Όταν το παν είναι όταν οι γονείς φύγουν, έτσι, το παιδί να έχει όσο μπορεί μια αυτόνομη διαβίωση. Απλά θέλω να πω κάτι, ότι έχω μια γυναίκα πολύ δυνατή και έχω και ένα Γιώργο πολύ δυνατό εξής. Είμαστε δυνατοί μέχρι τη στιγμή που θα δούμε έναν δικό μας άνθρωπο να υποφέρει, να χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την 1η Μαρτίου, όπως προανέφερα, έγινε το γενατροπή και έμεινε το παιδί 23 μέρες στο υδατική και 23 του Μάρτη κατέληξε. Την επόμενη κιόλας μέρα κυκλοφορούσε με το ίδιο φορτηγό που είχε 800 παραβάσει και παρανομίες στους δρόμους. Νομίζω ότι καταφέραμε να συγκινήσουμε και τον κύριο Φραϊδάκη. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Φραϊδάκη, και βλέπω τα μάτια σας δακρυσμένα.